Δουλεύω τώρα γιατί να θρέψω την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του. Ναι, πώς έτσι. Είναι νυχτοφύλακα. Α, αυτό. Ωραία. Και δουλεύει μόνο βράδυ. Ωραία την έχει εκεί, ε. Εντάξει, βγάζει κάποια λεφτά, αλλά δουλεύω κι εγώ να συντηρώ την οικογένεια. Πώς θα γίνει. Παλιά είχαμε πάρει κάτι συντηρητικά και κάπως, δηλαδή κάτι επιδόματα, ξέρετε. Και έβγαινε από εδώ, από εκεί, ξαναέμπαινε μέσα. Ξαναέβγαινε. Άμα έβρεχε, ξαναέμπαινε. Δηλαδή αυτή η ιστορία γινότανε. Αλλά τώρα δεν βγαίνει πέρα. Έχουν κλείσει το δρόμο και δεν βγαίνει πέρα, καταλάβατε. Τι να κάνω. Δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ πρωί-πρωί σηκώνομαι, ούτε προλαβαίνω να πλύνω τα δόντια μου, να πλύνω τα μάτια μου, να πλύνω τα ρούχα μου, κάτι σόβρακα που έχω εκεί, κάτι σουτιέν. Ίσα που χτενίζομαι. Ναι, ίσα που χτενίζομαι και μη με δει και ο πελάτης με κανένα μαλλί έτσι. Ό,τι προλάβω. Ό,τι προλάβω. Τα χτενίζω, ρίχνω και ένα στη μάνα μου, φιλί. Μπράβο. Γιατί άμα δεν φιλήσεις τη μάνα σου, θα πέσει, θα σε πλακώσει. Και είναι και χοντρή εμένα η μάνα μου. Αλλά ευτυχώς έχω ένα καλό. Αρέσω πολύ. Βλέπετε εδώ με έχουν γεμίσει κραγιόνια οι γυναίκες. Επειδή εγώ το πρωί δουλεύω σε μια άλλη εταιρεία, σε μια φιλική εταιρεία. Γι' αυτό έχω τα φιλιά αυτά. Δεν είναι το σήμα κατά τεθέν της φιλικής εταιρείας. Είμαι και καλλιτέχνης, είμαι φιλόμουσος εγώ. Ναι. Γι' αυτό έχω αφήσει μουσι, ναι. Φιλόμουσος. Ναι, μ' αρέσει το μουσι, είμαι φιλόμουσος. Παλιά ήμουν φιλομούστακος. Τραγουδούσα σε μποάτ. Στην πλάκα. Ήταν το μαγαζί, δηλαδή το κανονικό, το κέντρο διασκεδάσεως. Παίζαν άλλοι μέσα και εγώ ήμουν πάνω στην πλάκα. Και έπαιζα μόνος μου. Αλλά τραγούδαγα παλιά τραγούδια. Πώς τραγούδαγαν οι παλιόβογιατζές και αυτοί, έτρωγαν ένα πιάτο καυτή σούπα. Και εγώ ήμουνα και τραγούδαγα μετά. Θα σε πάρω να φύγουμε. Σαν λιγή σαλαμένη. Έτρωγα μια κουταλιά. Για να μάθουν οι φίλοι μου να σου βάζουν χέρι. Ή το άλλο το. Ένα σε φίλωσε. Ήρθα από μέσα από τα βαλιά. Το θυμάστε αυτό. Ναι. Φορετωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Μεγάλη επιτυχία. Βγαίναν όλες οι γειτόνισσες εκεί στην πλάκα που ήμουνα. Απλώνανε ρούχα, απλώνανε τραχανά, απλώνανε τα πόδια τους έτσι να ξεκουραστούν. Και, και ακούγανε και τη μουσική τους. Τα πόδια τα πόδια. Τα απλώνανε, δεν τα ανοίγανε. Τα απλώνανε απλά να ξεκουραστούν. Ναι. Πόσο να έχει σήμερα το θερμόμετρο, είδατε καθόλου? Εγώ έβαλα θερμόμετρο πριν, είχα 36 και 6. 42 δηλαδή. Εγώ σου λέω για το. Και είναι επικίνδυνο, 42. 42 λέει. Ναι. Εγώ σου λέω για τον καιρό το. Α, δεν του έβαλα του καιρού. Α, τώρα θα πάω σπίτι μου να του βάλω. Δεν ξέρω και πού το βάζουν. Εγώ το βάζω στη μασχάλη. Μου λένε άλλοι το βάζουν στο στόμα και άλλοι στο. Πώς το λένε. Στην άλλη μασχάλη. Πρέπει να είναι χάλια καιρός πάντως, ε. Πρέπει να είναι χάλια, λέω. Άμα του βάλουμε θερμόμετρο θα έχει ένα 38-39, θα το έχει. Είναι ασθενής από ό,τι άκουσα και η άνεμη λέει. Θα είναι ασθενής σήμερα. Κάπου την ψωνίσανε αυτή. Πήγανε κάπου Παρνασσού εκεί πέρα και την αρπάξανε. Γράφω και κανένα τραγουδάκι. Ωραία. Να περνάει η ώρα. Το τραγούδι αυτό που σας είπα, το ξέρετε, ε. Που λέει ο Πάριος, που λέει δε σ' αφήνω, δε σ' αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Τραγουδάρα, ε! Μπράβο. Καλό! Ωραίος. Του Πάριου είναι αυτό. Αυτός το έχει γράψει, αλλά εγώ έτσι γράφω σαν και αυτόν. Αντιγράφω δηλαδή τα δικά του. Μετά γιατί εργάζεσαι με το ταξί? Το ταξί είναι η κανονική μου δουλειά. Ναι. Το άλλο το κάνω από χόμπι. Και γράφω και ποιηματάκια και τα λέω σε πελάτες έτσι και ναι, είπα σε μία προηγουμένως ένα, πώς το είπα. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε. Ανάλογα, ό,τι βλέπω το λέω. Και με τρέλανε στα φιλιά. Πώς το είπα, αγάπη μου τα μάτια σου, δύο κάνουλες γεμάτες, ακρίβηναν τα λάχανα, τα σκόρδα και οι πατάτες. Και τρελάθηκε αυτή. Ωραία, μάνα με. Ναι, όχι, δεν ήταν μάνα μου. Επειδή ήταν και επίκαιρο. Ναι, μπράβο. Τρελάθηκε. Την έδωσε. Ναι, τη την έδωσε. Και την πήρε αυτή και την κράταγε στο χέρι. Λέω, αφήστε την κάτω, λέω. Μην κουραστείτε. Ναι, βέβαια. Και τρελάθηκε σε μια άλλη τύπα. Είδα μια μέρα έτσι περνάγαμε και είδα το φανάρι που. Αναβόσβηνε. Αναβόσβηνε.